Κύριε Υπουργέ, είναι πλέον γεγονός αυτό για το οποίο προειδοποιούσαν εδώ και χρόνια οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Έκλεισε λόγω υποστελέχωσης η παιδοψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου, με συνέπεια μια επικίνδυνη κατάσταση για τις ανάγκες της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων σε όλη την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, αφού είναι η μοναδική δημόσια κλινική στην Νότια Ελλάδα και μία από τις ελάχιστες πανεπιστημιακές παιδοψυχιατρικές κλινικές στη χώρα. Από το Σεπτέμβριο του 2022, όταν είχε παραιτηθεί λόγω της εντατικοποίησης και της υποβάθμισης της κλινικής ο ένας από τους τρεις παιδοψυχίατρους, η κλινική παρέμεινε ανοιχτή χάρη στο φιλότιμο του προσωπικού, στελεχωμένη μόνο με δύο παιδοψυχίατρους που εργάζονται εδώ και 10 μήνες, ξεπερνώντας τις δυνάμεις τους. Προσπάθησαν σκληρά να καλύψουν τις αυξανόμενες παιδοψυχιατρικές ανάγκες, πραγματοποιούσαν 15 εφημερίες, ο καθένας χωρίς να πληρώνονται στο σύνολό τους, χωρίς να λαμβάνουν τα ρεπό που δικαιούνται, τις άδειες τους, χωρίς να μπορούν ούτε να αρρωστήσουν. Έχοντας εξαντλήσει πλέον τις αντοχές τους, δήλωσαν δικαιολογημένα ότι δεν είναι σε θέση να καλύψουν και πάλι όλες τις εφημερίες του Ιουλίου, με αποτέλεσμα φυσικά η κλινική να αδυνατεί να νοσηλεύει παιδιά και εφήβους. Η χρόνια υποχρηματοδότηση, η απαξίωση και η διάλυση τελικά του ΕΣΥ, που οργανωμένα η παρούσα κυβέρνηση όπως και οι προηγούμενες δρομολόγησαν και δρομολογεί, έχει δημιουργήσει εκτός των άλλων και απαράδεκτους εργασιακούς όρους για τους υγειονομικούς. Εξαιτίας εφαρμοζόμενης αντιλαϊκής πολιτικής, οι εργαζόμενοι συνολικά αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, με αποτέλεσμα τελικά αυτές οι θέσεις εργασίας να αποτελούν τελευταία επιλογή των υγειονομικών. Παρόλο που η κυβέρνηση γνωρίζει αυτά τα προβλήματα, δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο αντιμετώπισής τους. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση, ούτως ώστε να καλυφθεί άμεσα το σύνολο των οργανικών θέσεων των γιατρών που παραμένουν κενές στην παιδοψυχιατρική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, να προσληφθεί όλο το απαραίτητο μόνιμο και αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες, και τέλος να αποζημιωθούν άμεσα οι χρωστούμενες εφημερίες των γιατρών της παιδοψυχιατρικής, καθώς και να αποκατασταθούν οι αποδοχές των υγειονομικών στα πρώτων περικοπών επίπεδα και να αυξηθούν βεβαίως. Κύριε συνάδελφε, δύο λόγια όσον αφορά το ιστορικό της κλινικής. Κοιτάξτε, η παιδοψυχιατρική κλινική του Ηρακλείου είναι μια πανεπιστημιακή κλινική. Είναι η κλινική του Πανεπιστημίου. Δημιουργήθηκε το 2015 και τότε είχε διευθυντή ένα αναπληρωτή καθηγητή, είχε δύο παιδοψυχιάτρους και έναν ψυχίατρο ενηλίκων. Το 2019 ανέλαβε μια καινούργια διευθυντή, ένα αναπληρωτή καθηγήτρια επίσης, η οποία μας παραιτήθηκε από τη διεύθυνση του 2020. Δυστυχώς όμως άφησε τη θέση στο Πανεπιστήμιο μόλις το 2022, έτσι ώστε η θέση της αυτή, δηλαδή η θέση ΔΕΠ, να είναι αυτή τη στιγμή σε κατάσταση προκήρυξης από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Μετά την παραίτηση της καθηγήτριας, στην κλινική υπηρετούσαν τρεις παιδοψυχίατροι γιατί ΕΣΥ. Το 2021 έγινε μια προκήρυξη από το νοσοκομείο δύο θέσεων επιμελητών Β. Η θέση αυτή, η προκήρυξη αυτή απέβη άγονος. Όπως είπατε σωστά, το Σεπτέμβριο του 2022 παραιτήθη ο ένας εκ των συναδέλφων και αμέσως μετά, τέλος του 2022, αρχές του 2023, έγινε και μια δεύτερη προκήρυξη, αυτή τη φορά επιμελητών Α με το δέλεαρο του επιπλέον μισθού, η οποία επίσης απέβη άγονος. Επίσης απέβη άγονος. Και φυσικά ετοιμάζεται μια τρίτη προκήρυξη, όπως και συζητούμε με το Πανεπιστήμιο, την πιθανότητα μετατοπής κενών θέσεων ΕΣΥ σε θέσεις ΔΕΠ, με την ελπίδα ότι αυτό θα είναι περισσότερο ελκυστικό, ιδίως για νέους γιατρούς από το εξωτερικό. Τώρα, όσον αφορά τη λειτουργία της κλινικής, ξέρετε σίγουρα ότι έχει γίνει εδώ και 10 μέρες μετακίνηση παιδοψυχιάτρου από νοσοκομείο των Αθηνών για ένα μήνα, οι οποίες μετακινήσεις, οι αναγκαστικές αυτές μετακινήσεις, οι οποίες βεβαίως δίνουν στους συναδέλφους και ένα πολύ γενναίο επιμίσθιο λόγω του νόμου ο οποίος έχει ψηφιστεί, ως εκ του νόμου που έχει ψηφιστεί για άγονες περιοχές και ειδικές συνθήκες, έτσι ώστε η κλινική να έχει τρεις γιατρούς και να μπορεί να λειτουργεί όπως και κάνει τώρα. Από εκεί και πέρα βεβαίως σίγουρα υπάρχει η ανάγκη μιας μονίμου λύσεως. Έχουν γίνει και προσπάθειες και γίνονται ακόμη από τον τοπικό ιατρικό σύλλογο Ηρακλείου να βρεθεί ιδιώτης, ο οποίος θα προσφέρει υπηρεσίες στην κλινική
με δελτίο παροχής υπηρεσιών, αλλά εκείνο το οποίο πραγματικά, κύριε συνάδελφε, θα βοηθήσει, όπως νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς, είναι ότι χθες η Διοικούσα Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ενέκρινε την αίτηση της κλινικής για την εκπαίδευση ειδικευομένων και έτσι το αργότερο σε 2 με 3 μήνες θα υπάρχουν εκεί, πλέον θα πάνε εκεί 2 νέοι γιατροί, οι οποίοι θα εκπαιδεύονται, θα εργάζονται, θα καλύπτουν και τις εφημερίες και σίγουρα θα βοηθήσουν πάρα πολύ τους εκεί υφισταμένους γιατρούς του ΕΣΥ. Βεβαίως, εκεί που σίγουρα έχετε ένα δίκιο, έχετε πολύ δίκιο, είναι το γεγονός ότι στην χώρα μας διαχρονικώς υπάρχει τεράστια έλλειψη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών και ειδικών παιδοψυχιάτρων. Έχουμε αυτή τη στιγμή μόλις 8 παιδοψυχιατρικές κλινικές για να καλύψουμε τις ανάγκες της επικράτειας. Ως εκ τούτου υπάρχει και τεράστιο πρόβλημα ειδικών, διότι αντιλαμβάνεστε, λίγες κλινικές σημαίνει λίγες θέσεις ειδικευομένων. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή, επειδή είναι ελκυστική η ειδικότης, ο χρόνος αναμονής μου λένε ότι είναι κοντά στα 10 έτη. Για την αντιμετώπιση αυτής της καταστάσεως, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας ήδη έχει οριμάσει πρόταση ριζικής αυξήσεως του αριθμού των ειδικευομένων μέχρι διπλασιασμού τους, υπολογίζοντας για την εκπαίδευσή τους όχι απλώς τις κλίνες, αλλά και τις έξω-νοσοκομιακές κοινοτικές δομές, που είναι και αυτές απαραίτητες. Ελπίζουμε λοιπόν ότι σε μερικά χρόνια θα έχουμε λύσει αυτό το θέμα. Εμείς από πλευράς μας πρέπει να σας πω ότι έχουμε εντάξει στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία την ανάγκη ανάπτυξης μίας τουλάχιστον παιδοψυχιατρικής κλινικής αναδιοικητική περιφέρεια και ενός τουλάχιστον ιατροπαιδαγωγικού κέντρου, κέντρου ψυχικής υγείας δηλαδή παιδών και φίβων, ανανομό, αναπεριφερειακή ενότητα, και έχουμε προβλέψει τις θέσεις αυτές στις 10.000 που προβλέπει ο Πρωθυπουργός, που έχει υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός ότι θα διοριστούν τα επόμενα 4 χρόνια στην υγεία. Κύριε Υπουργέ, η απόφαση για μετακίνηση παιδοψυχιάτρου από την Αθήνα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο από τις 10 του Ιουλίου και για ένα μήνα, πιθανά και ένα δεύτερο μήνα, αποδεικνύει ότι το Υπουργείο Υγείας, οι διοικήσεις των ΗΠΕ και των νοσοκομείων επιδιώκουν για άλλη μία φορά με μετακινήσεις, μπαλώματα, να επιλύσουν ένα χρόνιο πρόβλημα που οι ίδιοι δημιούργησαν, δηλαδή οι δικές σας κυβερνήσεις. Φυσικά αυτές οι μετακινήσεις δεν λύνουν κανένα πρόβλημα, όπως αντιλαμβάνεστε, πέρα από το ότι είναι παροδικές, ενώ τα κενά είναι μόνιμα, τελικά καταλήγουν να δημιουργούν νέα κενά στα νοσοκομεία από όπου μετακινούνται οι γιατροί, τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι ήδη υποστελεχωμένα. Χειροτερεύουν ακόμα περισσότερο τις εργασιακές συνθήκες, οδηγώντας και τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό σε παραιτήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους αυξάνουν τα κενά και τις πιέσεις που δέχονται οι εναπομείναντες εργαζόμενοι. Πρόκειται δηλαδή για ένα τραγικό φαύλο κύκλο διαχειρός Υπουργείου. Όσο δε για τους ισχυρισμούς για την αιτία των ελλείψεων παιδοψυχιάτρων. Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι μέγα ψέμα ότι το πρόβλημα υποστελέχωσης της παιδοψυχιατρικής οφείλεται στην επιλογή των γιατρών για τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Έχει ακουστεί και αυτό. Δεν γνωρίζετε, θέτω το ερώτημα, δεν γνωρίζετε ότι οι λίστες αναμενής της παιδοψυχιατρικής είναι μεγαλύτερες από κάθε άλλη ειδικότητα, με τους νέους γιατρούς να περιμένουν έως και 10 χρόνια για να ξεκινήσουν να εκπαιδεύονται στην παιδοψυχιατρική. Παραπάνω από 2 χρόνια έχει βγει, μας το είπατε, προκήρυξη νέων θέσεων για την παιδοψυχιατρική. Φλεβάρι του 2021 για 2 επιμελητές Β. Είχε βγει άγωνη, δεν είχε προσληφθεί κανείς και η επόμενη ήταν Απρίλιος του 2023, προεκλογικά, για 2 επιμελητές Α. Στο μεταξύ είχε βγει σε αναστολή το Σεπτέμβριο του 2021 παιδοψυχίατρος του ιατροπαιδαγωγικού που κάλυπτε εφημερίες στο Παγνί. Είχε παραιτηθεί ο τρίτος παιδοψυχίατρος τον Αύγουστο του 2022 που έκανε για ένα χρόνο 10 εφημερίες το μήνα. Παραιτήθηκε η διευθύντρια ιατροπαιδαγωγικού κέντρου. Παραιτήθηκε παιδοψυχίατρος στα Χανιά. Άρα επί χρόνια έχουμε αποψήλωση του ΠΕΠΑΓΝΗ και οι παιδοψυχιατρικές δομές όλης της Κρήτης, ενώ αυξάνονται οι ανάγκες. Άρα και ο κόσμος προσέρχεται στα επίγοντα, στα εξωτερικά ιατρία, καθώς και οι νοσηλείες. Δεν ανοίγουν νέες δομές, δεν ενισχύονται με προσωπικό και βγαίνουν ανά 2 χρόνια προκηρύξεις, πυροτεχνήματα, με προσλήψεις σταγόνα στον ωκεανό, όταν έχουν φτάσει πια τα πράγματα στο απροχώρητο. Επιπλέον είναι παμπάλαια τα οργανογράμματα νοσοκομείων, που προβλέπουν ελάχιστες θέσεις ανά την Ελλάδα ειδικευόμενων παιδοψυχιάτρων, ενώ υπάρχουν τεράστιες λίστες αναμονής νέων γιατρών που περιμένουν έως και 12 χρόνια για να εκπαιδευτούν ως παιδοψυχίατροι. Εμείς θεωρούμε
ότι πρέπει να αυξηθούν οι θέσεις ειδικότητας παιδοψυχιατρικής ώστε να ξεκινήσουν άμεσα να εκπαιδεύονται οι νέοι παιδοψυχίατροι που παραμένουν σε ομοιρία στις λίστες αναμονής. Να προκηρυχθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις παιδοψυχιάτρων, λοιπόν ειδικοτήτων σε όλες τις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Και να υπάρξει και δημιουργία μετανοσοκομιακού ξενώνα φιλοξενίας εφήβων. Και επιτρέψτε μου στο τέλος, κύριε Πρόεδρε, να πω το εξής. Αυτές οι δηλώσεις για επαναθεμελίωση του ΕΣΥ, για το νέο υγειονομικό χάρτη, το νέο μοντέλο διοίκησης των νοσοκομείων, είναι αυτά τα οποία προτείνετε? Μα φαίνεται από το καλημέρα στον αέρα η λειτουργία της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας του Παγνή, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, και η φροντίδα 2.000 ασθενών λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, ξεχάστηκε, λέει, να ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μιλάμε τώρα για ένα κονδύλι 70.000, 80.000. Λέει ντροπή. Έχουμε περικοπή των προγραμματισμένων εξετάσεων των καρκινοπαθών με απόφαση διοίκησης του Παγνή, αναγκάζοντας να βάλουν το χέρι βαθιά στη τσέπη και να πληρώνουν 2 και 3 φορές στο μήνα, ανάλογα με την εξέλιξη του κάθε ασθενή, στα ιδιωτικά εργαστήρια. Αυτοί είστε. Και σήμερα επισκέπτεται τα νοσοκομεία της Κρήτης ο κύριος Χρυσογοίδης και δεν έπρεπε να πει έστω και μία κουβέντα για αυτή την αθλειότητα, για αυτή την επανεθεμελίωση του ΕΣΥ. Δεν αφήνει κανένα περιθώριο για αναμονή κατά την άποψή μας. Σημαίνουν βήματα προς την ιδιωτικοποίηση και μετατροπή της υγείας σε πανάκριβο εμπόρευμα. Οι εργαζόμενοι βγάζουν τα συμπεράσματά τους, δεν θα σας αφήσουν σε χλωρό κλαρί και θα διεκδικήσουν πραγματικά μια δημόσια και δωρεάν υγεία που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών του λαού μας. Ευχαριστώ.